Μεγάλο σύνολο αθλητών, φίλοι μου, επιβεβαιώνουν τη θετική επιρροή του αγιουρβεδικού φυτού ασφαγκάντα στη μυϊκή ανάπτυξη, την αποκατάσταση και την ξεκούραση των μυών. Ανεξάρτητες μελέτες έρευνας δυστυχώς εξακολουθούν να είναι ανεπαρκείς σε αυτό το τομέα. Ωστόσο, μικρές μελέτες δείχνουν ότι τα συμπληρώματα ασφαγκάντα μπορούν να βελτιώσουν την ανάπτυξη και την απόδοση των μυών κατά τη διάρκεια της προπόνησης με βάρη. Όμως, υπάρχουν ορισμένοι περιορισμοί και παρενθέσεις. Περιέχει μέσα δραστικές, όπως τις βιθανολίδες για παράδειγμα, που θα επιδράσουν στις ορμόνες του θυροειδίαδένα, στην κορτιζόλη και στην τεστοστερόνη. Προσοχή, φίλοι μου. Μόνο άντρες που υποφέρουν από χαμηλή στάθμη τεστοστερόνης λόγω άγχους και στρες, φοβίες, διαταραχές ύπνου, ευνοούνται από τη χρήση του φυτού. Σε άντρες με φυσιολογικά επίπεδα τεστοστερόνης, η χρήση του φυτού είναι εντελώς ανούσια. Γιατί συμβαίνει αυτό? Το στρες, το άγχος και η νευρικότητα αυξάνουν τα επίπεδα κορτιζόλη στον οργανισμό. Η κορτιζόλη δρά καταβολικά στους μυς, δηλαδή κατά κάποιο τρόπο τρώει τους μυς. Ενώ η τεστοστερόνη έχει αναβολική δράση, δηλαδή ευνοεί τη μυϊκή ανάπτυξη. Φανταστείτε μια ζυγαριά, ένα ζυγό. Από τη μία η κορτιζόλη και από την άλλη η τεστοστερόνη. Όσο πιο πολύ κορτιζόλη έχουμε στον οργανισμό, τόσο λιγότερη τεστοστερόνη. Και το αντίθετο, όσο πιο πολύ τεστοστερόνη, τόσο λιγότερη κορτιζόλη παράγεται από τα επενιφρύδια μας. Και εδώ ξεκαθαρίζουν τα πράγματα, φίλοι μου. Το φυτό ασφαγκάντα περιέχει αλκαλοειδή ουσίες. Τέτοιες είναι η νικοτίνη, η καφεΐνη, η ατροπίνη και κάποιες άλλες απαγορευμένες. Το φυτό δηλαδή έχει μια ψυχοενεργή δράση. Αυτή η επίδραση οφείλεται στην ενεργοποιητική δράση του ασφαγκάντα στον νευροδιαβιβαστή γκάμπα, αν το έχετε ακουστά. Υπάρχουν και συμπληρώματα διατροφής. Γκάμπα, φίλοι μου, είναι γκάμπα, φίλοι μου, ή αλλιώς γάμα αμινοβουτυρικό οξύ, όπως ονομάζεται. Είναι μια αγγελιοφόρος ουσία στον εγκέφαλο που έχει ηρεμιστική, αντιαγχώδη και αντικαταθλιπτική δράση. Γι' αυτό και την παρομοιάζουν πολλές φορές και με τις βενζοδιαζεπίνες. Μια ομάδα φαρμάκων όπως είναι λοραζεπάμι, διαζεπάμι, φάρμακα τύπου ταβόρζα, άναξ, λοξοτανίλ, με ισχυρή αντιαγχώδες και αντικαταθλιπτική δράση που βελτιώνουν τον ύπνο αλλά παρασκευάζουν τα χημικά στο εργαστήριο. Ως εκ τούτου, φίλοι μου, η χρήση του φυτού θα βελτιώσει τον ύπνο, θα μειώσει το άγχος, το στρες, τις φοβίες και θα καταπραίνει τα νεύρα. Έτσι ο οργανισμός θα μειώσει την παραγωγή κορτιζόλης και τα επίπεδα ως εκ τούτου τεστοστερόνης θα αρχίσουν να έρχονται στα κανονικά επίπεδα, εκτός φυσικά αν υπάρχει κάποιο άλλο παθολογικό πρόβλημα. Γι' αυτό το λόγο το ασφαγκάντα ενδείκνεται μόνο για ανθρώπους που έχουν χαμηλά επίπεδα τεστοστερόνης λόγω ψυχολογικού υπόβαθρου. Άντρες με κανονικά επίπεδα τεστοστερόνης δεν θα δουν την παραμικρή διαφορά από τη χρήση του φυτού. Η δοσολογία του φυτού είναι από 500 μιλιγραμμάρια ως 600 μιλιγραμμάρια τη μέρα και αυτό 30 λεπτά πριν από φαγητό. Και δεν κάνει ξεπεράσει με τίποτα τα 1000 μιλιγραμμάρια που θα χρησιμοποιούν σε κάποιες ξεχωριστές περιπτώσεις διαταραχής ύπνου. Η χρήση του φυτού απαγορεύεται αυστηρά να χρησιμοποιηθεί από έγκυες γυναίκες και άνθρωποι που χρησιμοποιούν φάρμακα για την καρδιά τους θα πρέπει πρώτα να το συζητήσουν με τον γιατρό τους, μιας και το ασφαγκάντα ρίχνει κατά πολύ την πίεση της καρδιάς. Υπερβολικές δόσεις μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα στο στομάχι, εμετούς, διάρειες και σε σπάνιες περιπτώσεις προβλήματα ύπατος. Αυτά λοιπόν, φίλοι μου, για το φυτό ασφαγκάντα που είναι τόσο γνωστό στην αγιουρβεδική ιατρική στις Ινδίες. Εύχομαι να σας απάντησα σε κάποιες απορίες που είχατε. Αν σας άρεσε, θα χαρώ πάρα πολύ για μια εγγραφή στο κανάλι μου, ένα like και αν θέλετε το κουδουνάκι για να σας υπενθυμίζουμε ότι υπάρχουν καινούργια βίντεο. Καλή επιτυχία σας.